Αγαπητοί μου αδελφοί, συνηθίζομαι στις ακολουθίες των χαιρετισμών μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή να αναφερόμεθα εις το Γεροντικόν, που είναι ένα βιβλίο με συλλογή αποφθεγμάτων αλλά και κάποιων στιγμιοτύπων από τη ζωή των πατέρων της ερήμου. Στην αγάπη σας απόψε θα δούμε κάτι από τα αποφθέγματα του οσίου Ποιμένος, ή το ένας μεγάλος ασκητής που η Εκκλησία μας τον τιμά στις 27 Αυγούστου. Το απόφθεγμα υπαριθμών 126 μας λέει εξής. Είπε ο Αββάς Ποιμήν: «Η διδαχή του πλησίον είναι έργον όποιου υγιένει στο φρόνημα και έχει απαλλαγή από τα πάθη. Γιατί τι το όφελος να χτίσει στο σπίτι άλλου και το δικό σου να το καταστρέφεις». Μπορούμε λοιπόν αυτό να το σχολιάσουμε, γιατί πράγματι είναι πολύτιμο. Είναι πολύτιμο γιατί αφορά και σε εκείνους που ομιλούν και σε εκείνους που ακούν το Λόγο του Θεού. Μελετώντας λοιπόν αυτό το απόφθεγμα του Οσίου Πατρός, αισθανόμεθα ότι για μας λέγει εκείνη την παραγγελία ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος: «Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε αδελφοί μου, ειδότες ότι μίζον κρίμα λειψόμεθα». Μη γίνεστε, λέγει, πολύ διδάσκαλοι. Θέλετε συνεχώς να φαίνεστε ως διδάσκαλοι, γνωρίζοντες ότι θα πάρουμε περισσότεραν καταδίκην. Υπάρχει, όπως βλέπουμε, για να το γράφει αυτό ο Άγιος Ιάκωβος και ο αδελφόθεος και να το σημειώνει ο Όσιος Πατήρ Ποιμήν, υπάρχει πάντοτε η επιθυμία στον άνθρωπο να περάσει από το στάδιο του ακροατού και του μαθητού εις το στάδιο του ομιλούντος και του διδασκάλου. Και όλοι θέλουν να ομιλούν και όλοι θέλουν να κάνουν τον διδάσκαλο. Και αν μεν επαξίως κανείς θα ήθελε να περάσει από το στάδιο του μαθητού στο στάδιο του διδασκάλου, καλό. Εάν όμως δεν έχει τις προϋποθέσεις, τότε προς τι θα ήθελε να κάνει τον διδάσκαλον, τον ομιλητήν? Αυτό ακριβώς θέλει να τονίσει ο Όσιος Πατήρ, ότι χρειάζονται προϋποθέσεις. Και βέβαια, η διδαχή του πλησίον είναι έργον καλών και αναγκαίων. Λέγει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος Θεοπνεύστος εις τον μαθητή του τον Τιμόθεον: «Ταύτα πια αυτά που γνωρίζεις και εσύ, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε». Αυτά λέγει να τα παραθέσεις, να τα αναθέσεις σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι θα σταθούν και εκείνοι με τη σειρά τους ικανοί και κατάλληλοι για να τα πούν πιο πέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι αναγκαίον πραγματικά και σπουδαίο και ωφέλιμο να πούμε στον άλλον κάτι καλό, να τον διδάξουμε. Αλλά όμως παρά τα αυτά χρειαζόμεθα, όπως σας είπα, προϋποθέσεις. Και ο Όσιος Ποιμήν μας θέτει εδώ δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι, όταν λέγει ότι το κήρυγμα, ο λόγος τον οποίον θα μεταδώσεις, πρέπει να υγιένει, ή καλύτερα, πρέπει εσύ να έχεις υγιές φρόνημα δια των λόγων του Θεού. Είδατε πώς μας το λέγει? Είναι, λέει, έργον
η διδαχή όποιου υγιένει στο φρόνημα. Τι θα πει αυτό? Θα πει να έχει υγιές φρόνημα περί του Λόγου του Θεού, να μην έχει άρρωστον, δηλαδή αιρετικών, στραβό. Θες να διδάξεις? Ναι, ρώτησε τον εαυτό σου, είμαι ορθόδοξος? Και εννοεί εδώ ακριβώς το ορθόδοξον φρόνημα. Βλέπετε λοιπόν ότι πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι αυτή: ορθοδοξής όταν ομιλείς. Αλλά ακόμη θα πρέπει να μελετάει διαρκώς τον Λόγο του Θεού και να ενημερώνεται επάνω εις τον Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού, διότι πάρα πολλά πράγματα πώς θα τα μάθει αν δεν μελετά το Λόγο του Θεού? Και η γνώση αυτή είναι εκείνη η οποία κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι αρκετό όμως, θα του εξασφαλίσει και το ορθόδοξον φρόνημα. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε σε αυτό ή σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο πώς απαντάει ο Λόγος του Θεού. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Κάποτε είχα διαβάσει στην Παλαιά Διαθήκη, στην Πεντάτευχον, ότι όταν μία γυναίκα κάνει ένα τάμα και ο άνδρας της δεν συμφωνήσει για το τάμα αυτό, η γυναίκα είναι ελευθέρα από το τάμα της, όπως και η κόρη ενός ανθρώπου, η θυγατέρα, η άγαμος. Εάν κάνει τάμα και δεν συμφωνήσει ο πατέρας της, είναι ελευθέρα. Τι θα πει ελευθέρα? Θα πει δεν είναι υποχρεωμένη απέναντι στο Θεό για το τάμα που έκανε. Έρχεται λοιπόν τώρα κάποιο πρόσωπο, κάποια κυρία, και μου λέει, ξέρετε, έχω κάνει ένα τάμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ξέρει ο σύζυγός σας αυτό? Διότι εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να τηρήσουμε τα τάματα τα οποία έχουμε κάνει, και καμιά φορά να είναι δύσκολο το τάμα αυτό. Βάζουν οι άνθρωποι μέσα στην απελπισία τους δύσκολα τάματα. Το ξέρει ο σύζυγός σου αυτό? Ή το ξέρει ο πατέρας σου αυτό? Όχι, δεν το ξέρει. Πες το. Και αν συμφωνήσει ο σύζυγός σου ή ο πατέρας σου, θα το κάνεις. Εάν όχι, δεν έχεις υποχρέωση να τηρήσεις το τάμα σου αυτό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Αλλά πώς θα μπορέσεις να ξέρεις τι θα πεις εάν δεν γνωρίζεις πως ακριβώς ομιλεί ο Λόγος του Θεού, ώστε να μην πεις κάτι στραβό στον άλλον και ο άλλος ομοίως ενεργήσει κατά στραβών τρόπων? Έτσι λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε σφαιρικά το αντικείμενό μας. Επήρες την απόφαση να μιλήσεις για το Λόγο του Θεού, θα τον ξέρεις πολύ καλά το Λόγο του Θεού και σε κάθε, αν είναι δυνατόν, λεπτομέρειά του, για να μπορείς ακριβώς η συμβουλή να δώσεις ή να γίνεις ομιλητής. Διότι η άγνοια, αγαπητοί μου, είναι θανάσιμον εν προκειμένου αμάρτημα. Διότι αν πεις τον άλλον κάτι που δεν είναι έτσι, τότε αυτός δεν χάνει τη βασιλεία του Θεού, διότι δεν αλλάζει ο βαθμός, η ποιότητα της πνευματικότητός του, και συνεπώς να μην κερδίσει έτσι τη βασιλεία του Θεού από την εσφαλμένη προτροπή που του είπες ή την εσφαλμένη θέση που είπες σε ένα κήρυγμα. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην 15η κατήχησή του, λέει τα εξής: λόγων διδασκαλικών επιστεύθης, οικονόμησε καλώς. Δηλαδή, σου ενεπιστεύθη ο Κύριος των λόγων της διδασκαλίας, να μπορείς κάτι να λες? Μάλιστα, αυτό φρόντισε το να το οικονομήσεις καλώς, δηλαδή να το οργανώσεις και να το αποδώσεις όπως πρέπει. Και συνεχίζει: τας ψυχάς των ακουόντων προσθήνε δύνασε. Μπορείς δηλαδή, πει τούτο σπουδαίος, μπορείς δηλαδή να προσελκύεις και να αυξάνεις το ακροατήριό σου? Ναι,
Κάν το πρόθυμα αυτό. Αλλά πρέπει να είσαι εντάξει απέναντι εις τον Λόγον του Θεού. Ακόμη πρέπει κανείς όταν θέλει να πει ένα λόγο ή μια συμβουλή που κάποτε να είναι και περισσότεροι του ενός που θα ακούσουν, θα πρέπει να προετοιμάζει τον λόγον αυτόν, ώστε έτσι να τον προσφέρει προετοιμασμένον, διότι η επιπολαιότητα στην προσφορά μειώνει το κύρος και την αυθεντία του Λόγου του Θεού, πράγμα το οποίο είναι θανάσιμον. Σμικρύνεις το κύρος και την αυθεντία του Λόγου του Θεού. Και μην ξεχνάς ότι ο Λόγος του Θεού δεν αστειεύεται. Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, εκδικείται. Πώς εκδικείται? Με πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι να σε εγκαταλείψει εσένα. Το έχω δει αυτό το θέμα. Θα είχα πολλά πάνω σε αυτό, το πως ο Λόγος του Θεού εκδικείται εκείνον που ομιλεί χωρίς να ετοιμαστεί και δεν ξέρει τι ακριβώς να πει. Έτσι παρατηρήθηκε το φαινόμενο που σηκώνονται πολλοί να μιλήσουν, τον ακούν βέβαια οι άνθρωποι για πρώτη φορά, κατόπιν βλέπουν ότι δεν λέει τίποτα, δεν ετοιμάστηκε, ό,τι του έρθει στο μυαλό εκείνη την ώρα. Δεύτερη, τρίτη φορά δεν ξαναπάνε να τον ακούσουν. Αραιώνει αυτό το ακροατήριο. Να πως εκδικείται ο Λόγος του Θεού. Λέγει το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ το εξής, στο 36ο κεφάλαιο, στον 4ο στίχο: «Ετοίμασον λόγον και ούτως ακουστήσει». Να ετοιμάσεις λόγον και έτσι θα ακουστείς. Να μην λες πράγματα ανόητα, ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αλλά αγαπητοί μου, και ο ακροατής πρέπει να ετοιμάσει την καρδία του για να μπορεί να ακούσει τον λόγο του Θεού, γιατί αλλιώτικα εκείνο που άκουσε θα μείνει άκαρπο. Το χειρότερο είναι ότι μπορεί να διαστραφεί στην ακοή του ή στην καρδιά του, σε μια ατίμαστη καρδιά, και να τα ακούσει στραβά. Γι' αυτό ο Κύριος πάμπολες φορές έλεγε στις ομιλίες του: «Προσέχετε πως ακούετε». Να έχετε προσοχή το πως ακούτε. Όχι να ακούς, να το πω με μια δική μου λαϊκή παροιμία, να ακούς αυγά και μετά να λες καλάθια. Αλλά εκείνο που άκουσες να είναι αυτό που άκουσες. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την προσοχή μας, να έχουμε καλή διάθεση να το ακούσουμε, και ώστε να μην διαστρέφουμε τα πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν προετοιμασία της καρδίας. Λέγει ο ψαλμοδός στον ένατο ψαλμό του: «Την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου, Κύριε». Πού λέει το αυτί σου, Κύριε, πρόσεξε? Στην ετοιμασία της καρδιάς των ανθρώπων. Εκείνοι που ετοιμάζουν την καρδιά τους. Και τι είναι αυτή η προετοιμασία του ακροατού? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγαθή διάθεση, είναι η αγαθή προαίρεση να δεχθεί ό,τι καλό προσφέρεται. Αν επί παραδείγματι λέει μέσα του: «Ου με πείσεις καν με πείσεις», δεν θα με πείσεις κι αν ακόμα με πείσεις. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει αγαθή προαίρεση και φυσικά δεν έχει ετοιμάσει την καρδιά του για να ακούσει τον Λόγο του Θεού, με βέβαια αρνητικά αποτελέσματα. Ακόμη αυτός που θα ομιλήσει πρέπει να ζητήσει επίμονα την άνωθεν ροπήν, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τη Θεία Βοήθεια να προσευχηθεί, γιατί αλλιώτικα, εάν κάνει λόγο Θεού χωρίς να προσευχηθεί, είναι και μία συμβουλή να δώσει. Στα παιδιά σας που δίνετε συμβουλές, ας προηγηθεί της συμβουλής σας μία μικρή προσευχή: «Κύριε μου, κάνε το παιδί μου να ακούσει αυτό που θα του πω. Κάνε να ακούσει αυτό που θα του πω». Γιατί αλλιώτικα η συμβουλή πέφτει στο κενό. Μένει χωρίς καρπό, ακαρποφόρητος.
Αλλά αν θέλετε και εσείς άμα πηγαίνετε να ακούσετε λόγον Θεού, πρέπει να προσευχηθείτε υπέρ του ομιλούντος αλλά και υπέρ του εαυτού σας, για να φωτίσει ο Θεός την καρδιά να καταλάβουμε εκείνα τα οποία θα υποθούν. Αλλά όπως λέγει ένας άλλος πατήρ, ποτέ μην ανοίξεις την Αγία σου γραφή να μελετήσεις χωρίς να έχεις προηγουμένως προσευχηθεί. Πιστεύω ότι έχετε την Αγία συνήθεια να μελετάτε το Λόγο του Θεού στο σπίτι σας, και προφανώς έχετε και την Αγία Γραφή στο σπίτι σας. Πριν πιάσετε την Αγία Γραφή, δύο λόγια προσευχής: Κύριε, δώσε να καταλάβω εκείνα τα οποία, και να φωτιστώ από σένα με το Πνεύμα στο Άγιον, ώστε εκείνα που θα διαβάσω να μην τα διαστρέψω, γιατί η διαστροφή σημαίνει και αίρεσης, να τα καταλάβω σωστά, να ερμηνεύσω σωστά και αυτά να τα μεταφέρω κατόπιν στη ζωή μου για να τα εφαρμόσω. Η προσευχή βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ας έρθουμε όμως και στο δεύτερο σημείο του Οσίου Πατρός Ποιμένος, που λέγει ότι πρέπει να απαλλαγεί και από τα πάθη. Λέγει όχι μόνο στο φρόνημα πρέπει να είναι σωστός, υγιής, αλλά να έχει και απαλλαγή από τα πάθη. Ναι, αυτό το έργο είναι δυσκολότερο. Θες να μιλήσεις? Είσαι αγωνιός, θέλεις να δώσεις μία συμβουλή στο παιδί σου? Τι θα του πεις? Εσύ η μητέρα, μη καπνίζεις, όταν σήμερα πολλές γυναίκες καπνίζουν? Θα σου πει πολύ απλά: γιατί εσύ καπνίζεις και μου λες εμένα μη καπνίζω? Ή ό,τι άλλο, σας είπα αυτό το μικρό παράδειγμα, επειδή έχω ακροατήριο κυριών, γι' αυτό λέγω εσύ η μητέρα. Μπορούσα να πω και οι πατέρες που καπνίζουν οι άνδρες περισσότερο από τις γυναίκες. Με συγχωρείτε, ίσως οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες. Εκείνο που θα πει στο παιδί σου, πρέπει εσύ από αυτό να έχεις απαλλαγή. Δεν πρέπει σε σένα να υπάρχει αυτό το πάθος, το όποιο πάθος. Δεν μπορείς παιδί μου να πει στο παιδί σου, δεν μπορείς παιδί μου να μην πίνεις κρασί παιδί μου, όταν εσύ νυχτό ξήμερο βραδιάζεσαι ή στο καπηλιό και πίνεις κρασί. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχουμε πετύχει την απαλλαγή μας από τα πάθη μας, τότε έχουμε μια ακραία ασυνέπεια ανάμεσα στα λόγια μας και στις πράξεις μας. Είναι εκείνο που ακριβώς είπε ο Κύριος: τι δε βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν σύ εν το σώ οφθαλμό δοκόν, ο κατανοείς. Βλέπεις ένα καρφί στο μάτι του αδελφού σου, εσύ ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου το μάτι, δεν το αντιλαμβάνεσαι? Πας να διορθώσεις τον άλλον, εσύ δεν βλέπεις ότι έχεις ένα δυνατόν πάθος? Πώς θα το κάνεις αυτό? Εδώ αν κανείς θα ήθελε να επιμένει, να ομιλεί, να συμβουλεύει, αναμφισβήτητα μεταβάλλεται σε υποκριτή. Η συνέπεια λοιπόν βίου και λόγων είναι αναγκαιοτάτη. Αλλιώτικα τίποτα, μα τίποτα δεν καρποφορεί, γιατί φυσικά ό,τι πούμε δεν θα έχει τη χάρη του Θεού. Και απαλλαγή από τα πάθη σημαίνει ότι πρέπει να έχουν φύγει όλα, μα όλα, τα χονδρά πάθη. Προσέξτε, τα χονδρά πάθη. Γιατί είπα αυτό? Γιατί τέλειος δεν είναι κανένας. Και απλώς είναι ο καθένας μας ένας αγωνιζόμενος άνθρωπος. Και σαν αγωνιζόμενος θα προσπαθεί και για τον εαυτόν του και δια των πλησίων του. Ούτε κανείς δεν θα είναι το αυτό ορθόν να πει να γίνω τέλειος και τότε θα αρχίσω να συμβουλεύω ή να ομιλώ. Και πότε θα γίνεις τέλειος και ποιος είναι τέλειος? Και αν πιστεύεις ότι είσαι τέλειος, τότε έχεις ένα φοβερό, φοβερό πάθος. Ποιο? Της υπερηφανίας. Γιατί δεν σε αφήνει να δεις ότι
Κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Και όταν λέω χοντρά πάθη, ενώ μην εμφανίζεσαι σαν πόρνος άνθρωπος, σαν μέθυσος, σαν βλάσφημος, σαν τσιγκούνης φιλάργυρος, αλλά αυτά πρέπει να φύγουν. Αυτά είναι χοντρά πάθη. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Τελειότητα δεν έχουν. Αγωνιζόμεθα όλοι. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που φυσικά σας είπα είναι το θέμα σχετικό όπως σας ανέφερα. Καθαρθήνε δι πρώτον και ήτα καθάρε. Πρώτα θα καθαρίσεις εσύ και ύστερα θα καθαρίσεις τον άλλον. Φωτισθήνε και ήτα φωτίσε. Πρώτα θα φωτιστείς εσύ και ύστερα θα φωτίσεις τον άλλον. Προσεγγίσε Θεό και ήτα προσαγαγήν άλλους. Πρώτα εσύ θα προσεγγίσεις τον Θεό, θα έχεις την εμπειρία του Θεού και κατόπιν θα οδηγήσεις τους άλλους εις τον Θεό. Τα πάθη, αγαπητοί μου, πώς να το κάνουμε, αποτελούν ένα πυκνό προπέτασμα καπνού που δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να δει καθαρά την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν μπορεί. Και το προπέτασμα δεν είναι παρά η φοβερή υποκειμενικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος μου συστήνει κάποιον για μια υπόθεση, θα τον ρωτήσω ποιος κάνει τη σύσταση αυτή και μου αναφέρει ένα πρόσωπο που είναι μπεκρής. Ρωτήστε παρακαλώ ένα μπεκρή να σας δώσει γνώμη για τους μπεκρίδες. Θα πει καλά παιδιά, καλά παιδιά. Πώς κρίνει? Δεν κρίνει κατά το ευαγγελικό μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστίρα σωτία. Μη μεθάτε με το κρασί στο οποίο υπάρχει η εσωτεία. Αλλά με κριτήριο τι? Το πάθος το δικό του. Δηλαδή τον υποκειμενισμό του. Και αυτός ο υποκειμενισμός, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί ποτέ να απαλλαγεί και να δει εξ αντικειμένου την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δηλαδή, σύμφωνα με την παθιασμένη ζωή του, θα διδάξει τους άλλους παθιασμένα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η βρώμικη ζωή, όπως λένε οι πατέρες, βρώμικα δόγματα γεννά. Αλλά δεν είναι ούτε αυτό αρκετό να απαλλαγεί κανείς από τα πάθη. Πρέπει να έχει προχωρήσει και στην αρετή και στην πνευματική ζωή, γιατί αυτά αποτελούν, η πνευματική ζωή και οι αρετές αποτελούν το φως, αποτελούν τον προβολέα που θα δει κανείς τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού για να μπορέσει να τα αποκαλύψει και εις τους άλλους ανθρώπους. Καλό λοιπόν είναι το έργο του συμβουλεύοντος και του διδασκάλου, του διδάσκοντος, αλλά υπό προϋποθέσεις, όπως είδαμε. Γιατί αλλιώτικα, όπως λέγει ο Όσιος ποιμήν, που είδαμε αυτό του το απόφθεγμα, πηγαίνεις να κτίσεις το σπίτι του αλουνού όταν το δικό σου είναι ερείπια. Αλλά επειδή μας μένουν κάτι πολύ λίγα λεπτά, ας δούμε και κάτι ακόμα. Λέγει στο 170ο απόφθεγμα του ο ίδιος πατήρ, ο Όσιος ποιμήν, λέγει: ο ίδιος είπε στον Αβά Ανούβ, είπε σε κάποιον άλλον γέροντα, γύρισε αλλού τα μάτια σου για να μην δουν ματαιότητα, γιατί η ελευθερία θανατώνει τις ψυχές. Πολύτιμο χωρίο. Είναι παρμένο από τον 118ο ψαλμόν, από τον 37ο στίχον, που λέει εκεί ο ψαλμοδός: απόστρεψον τους οφθαλμούς, συγγνώμη, απόστρεψον τους οφθαλμούς του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσομαι. Γύρισε τα μάτια μου αλλού, να μην δω κάτι το μάταιο, γιατί στο δρόμο το δικό σου θα ζήσω, εκεί θα βρω τη ζωή. Αλλά τι είναι μάταιον? Τι είναι ματαιότης? Αρχικώς είναι τα είδωλα.
Στην Παλαιά Διαθήκη, όσες φορές δείτε τη λέξη μάτιον, συνήθως αναφέρεται η Παλαιά Διαθήκη στα είδωλα. Γιατί? Και μετά στο κάθε κακό. Ό,τι είναι αμαρτωλό, ό,τι είναι κακό. Γιατί? Γιατί αυτά είναι κούφια πράγματα. Και κούφιο και μάταιο είναι ό,τι δεν οδηγεί στην δόξα του Θεού, ό,τι δεν οικοδομεί την Εκκλησία του Χριστού. Αυτό είναι κούφιο και μάταιο. Μάταιο είναι ακόμη γενικά ό,τι δεν αντέχει στην αιωνιότητα. Αυτό είναι μάταιο. Μάταιο είναι ό,τι δεν ανάγει στο Θεό, δεν αναφέρεται στο Θεό και δεν σε ανεβάζει στο Θεό. Αυτό είναι μάταιο. Αλλά να το διασαφίσουμε ακόμη. Ένα ωραίο τοπίο που θα δεις είναι μάταιο? Προφανώς, έστω και αν αύριο δεν υπάρχει το τοπίο αυτό. Είναι μάταιο επειδή το παροδικών? Όχι, δεν είναι. Μάταιο θα ήταν αν τελικά έμενε η καρδιά μου εις το τοπίο αυτό και όχι εις τον δημιουργό του τοπίου. Αυτό θα ήταν μάταιο. Γιατί αν το θέλετε στο βάθος, είναι η ειδωλολατρία. Αν δηλαδή η κτήση δεν με ανάγει, δεν με ανεβάζει στον δημιουργό, στον κτίστη, τότε πέφτω στην ειδωλολατρία χωρίς να το αντιληφθώ. Και λατρεύω, όπως λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος, αντί τον κτίστην την κτίσιν. Αυτό είναι το μάτιο. Είναι γνωστό ότι ο κόσμος μια μέρα θα αλλάξει. Θα αλλάξει μορφή. Ολόκληρη δημιουργία θα αλλάξει μορφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα της ματαιότητος στον κόσμο που εδημιούργησε, έστω και αν αύριο ο κόσμος αλλάξει. Ή μάταιο δεν είναι να φάμε, έστω και αν ξαναπεινάσουμε. Μάταιο δεν είναι να πληθούμε, αφού θα ξαναλερωθούμε. Αλλά μάταιο είναι, προσέξτε να το γενικεύσω, ό,τι δεν είναι ευλογημένο από το Θεό. Μάταιο λοιπόν είναι ότι δεν έχει την ευλογία του Θεού, το ανευλόγητον. Αυτό είναι το μάταιο. Και τι λέγει εδώ? Γύρισε τα μάτια σου αλλού από τα μάταια πράγματα. Ο γάμος δεν είναι μάταιος. Σχήμα του παρόντος αιώνας θα περάσει. Δεν θα υπάρχει γάμος στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά δεν είναι μάταιος. Ο Θεός τον έκανε. Ματέα είναι η πορνεία. Γιατί? Γιατί είναι ανευλόγητη. Ακόμη να θαυμάσει ένα πρόσωπο δεν είναι μάταιον. Εάν όμως το προσέξει εμπαθώς, ανηθίκως, τότε αυτό είναι μάταιον για την αμαρτία. Και όσοι ως πατήρ λέγει, γύρισε αλλού τα μάτια σου. Μη το κοιτάξεις αυτό. Αν βλέπεις την αδυναμία μες στην ψυχή σου, μη το κοιτάξεις. Έτσι, αγαπητοί μου, πρέπει να αποσύρω τα μάτια μου από κάθε τι που είναι όχι καλό, δεν οδηγεί στον Θεό, γιατί τότε θα εχμαλωτιστεί η καρδιά μου και τότε δεν θα έχω τη δύναμη να αποσύρω τα μάτια μου. Παράδειγμα, τηλεόραση. Βλέπεις κάτι βρώμικο. Εχμαλωτίζεται η καρδιά όσο παραμένεις και μετά θα ήθελες να το αλλάξεις, αλλά δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Γιατί? Γιατί η καρδιά σου εχμαλωτίστηκε. Και λέγεις στη συνέχεια, γιατί η ελευθερία λέει θανατώνει τις ψυχές. Είσαι ελεύθερο να το κοιτάξεις, αλλά κοιτώντας το όμως θα φτάσεις στο να θανατωθεί η ψυχή σου. Και τότε τι κάνουμε? Δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό ό,τι μάταιο, ό,τι αμαρτωλό, ό,τι ανευλόγητο το κρίνουμε, θα πούμε «Κύριε, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα».